Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Πέμπτη σήμερα, 25 Νοεμβρίου. Βρισκόμαστε μπροστά στο κτίριο των ουσίων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, όπου βλέπουμε την πρόσωψη του κτιρίου που συνεχίζονται οι εργασίες. Μια ματιά από κάτω από την υπογειοποίηση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ήδη έχουν βαφτεί και τα δύο πλαϊνά τυχεία, όπως σας είχαμε δείξει τις προηγούμενες ημέρες. Μπροστά στο κτίριο των μουσείων συνεχίζονται οι εργασίες, όπου θα έχουμε και τις επόμενες μέρες τοποθέτηση των τσιμεντοσανίδων για την καμάρα της πρόσωψης του κτιρίου. Μπροστά βλέπουμε και ένα φορτηγό, ο οποίο έχει φέρει μάρμαρα, τα οποία είναι για δάπεδο εσωτερικά. Θα πάμε τη βόλτα μας περιμετρικά. Να δούμε πώς κυλούν οι εργασίες σήμερα Πέμπτη. Μετά από τις δύο τελευταίες μέρες όπου είχαμε βροχοπτώσεις, και από μια άλλη οπτική γωνία κοντεύουμε προς την ολοκλήρωση. Βλέπω εδώ της τοποθέτησης για να περάσουμε έπειτα στις τσιμεντοσανίδες. Επιβλητικό το κτίριο των μουσείων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. Περνάμε προς την πυλώνια οδό, όπου έχουμε στο κάρισμα, με τις καλωσίες να έχουν φτάσει προς την κορυφή. Να δούμε και κάποια εσωτερικά πλάνα. Έχει έρθει από χθες, βλέπετε, το διάζωμα, το τσιμεντένιο, το οποίο θα καλυφθεί περιμετρικά σε κάποια σημεία. Θα δούμε τις επόμενες μέρες για την οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου, και από κάτω από τη μεγάλη υπογειοποίηση. Εδώ βλέπετε εργασίες με τις καλωσίες, τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στην παλιά 567 μέχρι την 3. Βλέπουμε συνεχίζονται εργασίες με την τοποθέτηση των βάσεων για να περάσουμε έπειτα στο κούμπομα με τα πάνελ. Αρχίζει να ντύνεται και όλη αυτή η πλευρά επί του άλσους. Οι εργασίες συνεχίζονται και στη μεγάλη υπογειοποίηση από πάνω για την πεζοδρόμηση με τους κυβόληθους. Εδώ βλέπω συνεχίζονται οι εργασίες που έρθει από την πάνω μεριά, βορειοανατολικά, στο ύψος όπου βρίσκονται και οι οριζόντιοι δοκοί, από εδώ που ξεκινάει η πεζοδρόμηση της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Όπως βλέπετε, οι εργάτες συνεχίζουν τις εργασίες με την τοποθέτηση των κυβόληθων, κομμάτι-κομμάτι. Συνεχίζονται και εργασίες, όπως βλέπετε, παράλληλα με το πλαϊνό τυχείο που έχουν κάνει πέρατα.
Είναι για τη διευκόλυνση για να φεύγουν τα νερά, όπως εξηγήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα οποία συσσωρεύονται από την πλευρά του άλσους για να φεύγουν προς τα κάτω μέχρι και τους σωλήνες αποχέτευσης που δείξαμε προς την νότια πλευρά. Με το σημερινό βίντεο από εδώ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Μόνο ΑΕΚ!